προσδιορίζω στο Φουντενάρα, αφού άλλη μια νίκη για την ομάδα μας. Καταφέραμε και κερδίσαμε παρά την φιλότιμη προσπάθεια για ήττα, όπως λέει και ο Παναγιώτης εδώ πέρα που κάναμε. Ο Στέρλινγκ Μπράουν πέρασε πρώτο στην αλλαγή και ναι, αυτός επηρέασε το παιχνίδι να πάμε από εκεί που ξεκινήσαμε κοντά στο σκορ να ξεφύγουμε με διαφορά 10 πόντων. Η διαφορά πήγε στους 15 εκεί στη δεύτερη περίοδο. Οι Ατλάντα Χόκς όπως πέτυχαν πάρα πολλούς πόντους σε αυτή τη δεύτερη περίοδο και κατάφεραν και το γύρισαν το μάτς. Προηγήθηκαν για όλη σχεδόν τη διάρκεια της τρίτης περίοδου. Μετά στην τέταρτη σοβαρευτήκαμε και καταφέραμε και καθαρίσαμε το μάτς. Στα ομαδικά στατιστικά ξέρω εγώ ότι ξεχώρισε ότι ήμασταν λίγο πιο εύστοχοι από τους Ατλάντα Χόκς, 47% για μας, 40% για αυτούς στα field goals και ότι είχαμε 6 περισσότερες τάπες. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Jabari Parker και Trey Young ήταν αυτοί που πήραν το πολύ μεγάλο μερίδιο των επιθέσεων για τους Atlanta Hawks. 33 πόντους για τον Parker, 29 για τον Young. Ο Crab ήταν αρνητικός. Μπήκε μέσα, δεν πέτυχε ούτε ένα πόντο, 0 στα 6 field goals. Και ο Alex Len δεν έπαιξε καν. Αυτοί οι δύο είναι έτσι μια κάποια απογοήτευση. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται με τον Len και δεν παίζει. Για μας ήταν το παιχνίδι της επιστροφής του Chris Middleton, ο οποίος είχε 16 πόντους σε 20 λεπτά. Ξεκίνησε πάρα πολύ καλά, ήταν πολύ εύστοχος, μετά το χάλασε λίγο. Ο Ρίσαν Λιασόβα έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι, ευτυχώς, και ναι, να είναι καλά όσοι βοήθησαν στο ξεμάτιασμα. Ναι, ο Λιασόβα έκανε πολύ ωραίο παιχνίδι, με τα γνωστά εκεί πέρα κλειψίματα, 2 στα 3 τρίποντα, τα επιθετικά rebound που στο καπάκι μετά είναι 2 πόντι. Μπράβο λοιπόν στον Έρσαν που κατάφερε και συνήλθε. Ο Μπλέτσο έμεινε χαμηλά στο σκορ, μόλις 9 πόντι, αλλά και 2 τάπες έδωσε και 2 κλεψίματα, είχε και 10 assist. Εντάξει, οκ, okay, τόσο έτσι ο Ερίκος. Ο Γιάννης ήταν στο συν 0, τώρα αν έχεις plus minus 0 είναι μια ένδειξη ότι ο Γιάννης δεν είχε και τόσο καλό παιχνίδι. Το ίδιο έτσι δείχνει και το short chart. Ο Γιάννης είχε ένα εύστοχο τρίποντο και ναι, δεν πέτυχε κάποιο άλλο, είτε long είτε mid range shoot. Οπότε ναι, ένα μέτριο παιχνίδι για τον Γιάννη με 30 πόντους. Στις δηλώσεις του ο Γιάννης στάθηκε στο γεγονός ότι είδε στην αρχή το παιχνίδι πιο πολύ σαν ένα μονό, μια αναμέτρηση αυτό εναντίον του Jabari Parker, αλλά σιγά σιγά έτσι αυτό που όντως έγινε στην τρίτη και σε τέταρτη περίοδο σκέφτηκε και την ομάδα, είπε, σκέφτηκε και το παιχνίδι, πάμε να κρατήσουμε το παιχνίδι, δεν παίζω εγώ με τον Jabari, παίζουν οι Bucks με τους Hawks. Αυτό όντως έγινε στην τέταρτη περίοδο, σοβαρευτήκαμε, κερδίσαμε και τελικά δεν χάσαμε. Κάτι το οποίο θα ήταν μια δυσάρεστη έκπληξη από μια αδύναμη ομάδα σαν τους Atlanta Hawks. Άλλες δύο αδύναμες ομάδες θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μια έκπληξη κερδίζοντας μας. Στα επόμενα δύο παιχνίδια, τα οποία είναι back to back, ένα είναι σήμερα μέσα στο Cleveland με τους Cavaliers και μετά επιστρέφουμε στο Milwaukee για να αντιμετωπίσουμε τους Charlotte Hornets. Αλλά αυτά θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, φοβού τον έλεγχο. Win the game!